Καλημέρα, καλημέρα! Στο εξοχικό σήμερα θα σας κάνω ένα home tour να δείτε πώς είναι μέσα το σπίτι. Είμαι η Κατερίνα, βλέπετε το Κατερίνας Diaries. Κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου! Για άλλη μια φορά στο εξοχικό βρίσκομαι σήμερα, νομίζω ότι πια το μάθατε πως είναι. Θα σας κάνω ένα μικρό home tour να δείτε μέσα πως είναι το σπίτι. Βέβαια το σπίτι δεν είναι ακόμα καθαρό όπως είναι το κάτω μου σπίτι και ξέρετε πως εγώ το θέλω το σπίτι μου να είναι. Είναι από το χειμώνα, βασικά εγώ το κάνω μια πολύ καλή γενική πριν φύγω κάθε Σεπτέμβριο και μετά το βρίσκω όπως το βρίσκω. Εντάξει, εξοχικό είναι, μαζεύει και τις εικόνες του και όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να σας πω μόνο κάτι. Αυτό το σπίτι είναι ένα απλό λιώμενο σπίτι που φτιάχτηκε πριν 50 χρόνια και μετά ήρθε στη δικιά μας ιδιοκτησία, το οποίο το κρατήσαμε εμείς όπως ήταν. Βέβαια το τουβλώσαμε απ' έξω, βάλαμε και λίγο πέτρα, αλλά το κρατήσαμε ως είχε γιατί και για λόγους οικονομικούς, για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να φτιάχνουμε ένα καινούριο σπίτι και για συναισθηματικούς γιατί μας άρεσε, δεν ξέρω. Αυτό το σπίτι θέλω να σας πω ότι έχει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει μια θετική άβρα που δεν τη βρίσκεις εύκολα. Παρόλο που είναι παλιό σπίτι, σου δίνει μια ενέργεια που δεν ξέρω, δεν μπορώ και εγώ να τη εξηγήσω. Αυτό μου το είχε πει και ένας παλιότερος νοικιαστής τότε ήταν που τον νοικιαζε και νομίζω ότι έτσι είναι. Έχω έρθει σε δύσκολες στιγμές σε αυτό το σπίτι και ήμουν στεναχωρημένη και είχα και προβλήματα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι σου απαλύνει τις πληγές. Αυτό εγώ πιστεύω και τα αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι κάποια στιγμή να το χαλάσω αυτό το σπίτι και να φτιάξω ένα άλλο. Και δεν υπάρχει λόγος. Θέλω λοιπόν να σας το δείξω πώς είναι μέσα. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, από εδώ μπαίνουμε. Η τραπεζαρία, πάμε να σας δείξω λιγάκι το σαλόνι πώς είναι. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το σαλόνι. Ένας μπουφές που έχουμε πάρει από το IKEA. Αυτό αγοράστηκε πριν 12 χρόνια, 13, από τα καλά έπιπλα του IKEA, μου αρέσει πάρα πολύ. Ένας καθρέφτης και αυτός από το IKEA και δύο φωτιστικά, είναι πιο απλό από ότι είναι το κάτω μου σπίτι. Εδώ πέρα ένα τραπεζάκι το οποίο και αυτό από το IKEA έχουμε βάλει την τηλεόρασή μας. Και μία βιτρίνα. Όλα αυτά βέβαια θέλουν καθάρισμα. Τώρα καταλαβαίνετε πώς είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ πώς είναι πάνω το ξύλο το ταβάνι. Σας λέω είναι φτιαγμένο πριν από 50-40 χρόνια, δηλαδή δεν ξέρω και εγώ πότε είναι. Αυτό ήταν τώρα ραμποτέ. Ήταν αυτό το καφέ ραμποτέ. Και απλά το έβαψα. Δεν το βάψαμε, το έβαψα μόνη μου. Όλο σανίδα. Εντάξει, έχει τις φθορές του βέβαια, αλλά εντάξει, δεν έγινε κάτι. Το σαλονάκι μας. Πολύ ωραία εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι δύο χαλιά τα οποία τα έχουμε για να τα στρώνουμε χειμώνα και που δύο χρόνια τώρα με την καραντίνα δεν ερχόμαστε. Εδώ πέρα τώρα είναι το τζάκι. Αυτό το τζάκι δεν έχω λόγια. Δηλαδή, πόσα ξύλα μπορεί να κάψει. Κορμούς ολόκληρους βάζουμε μέσα και δεν βγαίνει κάπνα στο ελάχιστο. Και αυτό φτιαγμένο πριν από 40-50 χρόνια. Το βλέπετε, δηλαδή το ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ, ειδικά τους χειμώνες. Υπήρχε μια εποχή που ερχόμασταν συνέχεια με τα κορίτσια, όσο ήταν μικρότερα πηγαίνανε δημοτικό. Αλλά τώρα μετά που είχαν άλλες υποχρεώσεις, ένα τραπεζάκι και αυτό από το IKEA με ένα κασετόφωνα και πάνω και με μια πολυθρονίτσα και αυτή από το IKEA. Και εδώ πέρα είναι η τραπεζαρία με ένα φοβερό τραπέζι και αυτό από το IKEA. Να σας το δείξω τώρα. Πάρα πολύ ωραίο, το βλέπετε, και ειδικά άμα τώρα το καθαρίσω και βάλω πάνω ένα καρέ, δεν ξέρετε τι ωραία που φαίνεται. Εδώ πέρα λοιπόν η τραπεζαρία μας, με κάποιες καρέκλες, αυτές τις είχαμε πάρει από το πράκτη και δεν έχουν βγει πολύ καλές. Ήτανε τότε πολύ φτηνές. Αυτά τα καλύματα βέβαια είναι από το IKEA, είναι σαν δερματίνη καρέκλες, είναι οι οποίες μαδίσανε, κάποια στιγμή πρέπει να αλλακτούνε. Λοιπόν, ένα βάζο, αυτά θα τα πούμε λίγα και αναλυτικά και όταν θα έρθω να μείνω πάλι εδώ. Ένα βάζο με ψηφιδωτά πάνω κοχυλάκια, μου το έχει φτιάξει μια κυρία φίλη μας. Και εδώ πέρα είναι έτσι μια συνθεσούλα με διάφορα από τον κήπο αυτά τα έχω βρει. Ένας παλιός μπουφές, αυτός είναι της γιαγιάς του άντρα μου.
Τον πήραμε, αυτό τον πήραμε αφού είχαμε πάρει τον άλλο μας στο μπουφέ και δεν ήθελα να τον αφήσω. Τώρα τον έχω αυτό όπως είναι στο χρώμα του, το φυσικό του, όπως το πήραμε, όπως το είχε εκείνη η γυναίκα. Δεν ξέρω τώρα τι να το κάνω. Γράφτε μου κι εμείς από κάτω, βρε κορίτσια, να το αλλάξω το χρώμα, να το βάψω με κάποιο χρώμα κυμολίας, να τα αφήσω έτσι. Τι να το κάνω. Αν είναι και θέλετε χρώμα κυμολίας, γράφτε μου και τι χρώμα προτιμάτε. Και αν είναι, θα το κάνουμε μαζί εδώ, μια και θα είμαστε όλο το καλοκαίρι. Και εδώ πέρα ένα άλλο δωματιάκι. Το βλέπετε, είναι πολύ ωραίο αυτό το δωμάτιο. Το έχουμε κάνει γραφείο. Και αυτό το γραφείο είναι από το IKEA. Αυτό μάλιστα το είχα πάρει σε προσφορά γύρω στα 30 ευρώ, γιατί είχε κάποια κτυπήματα. Και το έχουμε κάνει έτσι γραφείο να κάθονται τα κορίτσια να διαβάσουν. Εδώ τίποτα είναι μια βλακεία το οποίο πρέπει να την πάρουμε. Και εδώ είναι αρκετά από τα βιβλία που διαβάζω το καλοκαίρι. Τα έχω εδώ τα βιβλία αυτά. Όλα στη θάλασσα, όλα αυτά τα βιβλία είναι αγαπημένα μου. Τα περισσότερα από αυτά. Εδώ πέρα είναι μια... Το έχουμε μια παπουτσοθήκη κάνει. Αυτό το ντουλάπι το έχουμε βρει στο δρόμο. Το βρήκε ο άντρας μου και του άρεσε πολύ και το πήραμε και το έχουμε κάνει παπουτσοθήκη. Εγώ ψάχνω και να βρω και πράγματα στο δρόμο, δηλαδή δεν το απορρίπτω αυτό, γιατί καμιά φορά είναι από σπίτια τα οποία πεθαίνουν οι ένικοι, πεθαίνουν οι διοκτήτες, οπότε χρειάζονται. Αυτό λοιπόν είναι το σαλόνι. Εντάξει, τώρα δεν του αρέσει του άντρα μου ότι έχει αυτό το ραμποτέ και το έχουμε βάψει. Αυτό δηλαδή μελλοντικά πρέπει να βγει και να μπει γυψοσανίδα. Εμένα δεν ξέρω, δεν με χαλάει, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται σας κορίτσια, γράφτε μου αν θέλετε. Και έτσι από πάνω που κάνει αυτή την αντίθεση με το ξύλο, δεν το βρίσκω και τόσο άσχημο. Εδώ λοιπόν είναι η τουαλέτα τώρα, με ντουζιερίτσα, τη βλέπετε. Εντάξει, απλή τουαλέτα, δεν είναι κάτι δηλαδή. Κάνουμε τη δουλειά μας και το πλυντήριό μου μέσα χωράει, ενώ στο άλλο σπίτι κάτω δεν χωράει. Και εδώ πέρα είναι η κουζίνα. Τώρα αυτό είναι ένα ράφι που το είχα κάτω και το έφερα, μάλλον δεν θα μείνει εδώ, τώρα το βάλα πρόχειρα. Αυτή λοιπόν είναι η κουζίνα εδώ. Με τα ντουλάπια. Σκεφτόμουν να τα βάψω και αυτά, δεν ξέρω, βέβαια δεν με χαλάει που είναι λευκό έτσι. Αλλά είναι και μεγάλη δουλειά. Εντάξει, βολεύει. Αυτή βέβαια η κουζίνα έχω τη νιώθω μεγαλύτερη από αυτή που έχω στο κάτω σπίτι. Να τα λέμε και αυτά. Εδώ πέρα έχω δύο πάγκους. Λίγο να σας δείξω πιο καλά την κουζίνα. Εδώ πέρα είναι κάποια είδη που έχω πάρει για τη διακοσμητικά. Εδώ πέρα έχω πάρει για ζάχαρη, καφέ και για μπισκότα. Μ' αρέσανε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ταιριάζανε πάρα πολύ με το πνεύμα του σπιτιού. Κάποια ραφάκια από το IKEA που έχω βάλει εδώ. Και έχω βάλει μέσα για παχαρικά τις θήκες και αυτό εδώ πέρα. Και να σας δείξω λίγο εδώ πέρα αυτές τις δύο γυάλες. Αυτά είναι με κοχυλάκια τα οποία κατά καιρούς μαζεύουν από τη θάλασσα, τα κορίτσια. Και τα έχω φυλάξει εδώ, μου αρέσανε πάρα πολύ. Έβαλα αυτές τις δύο γυάλες από το IKEA. Όλα από το IKEA βασικά είναι τα πράγματα, όπως βλέπετε. Και τα έχω γεμίσει. Αυτό λοιπόν είναι το πλάνο με την κουζίνα. Εδώ είναι το δωμάτιό μας. Να το κρεβάτι που σας έλεγα που είχα κάτω και ταιριάζει με τα κομόδινα. Αυτό ήταν το κρεβάτι που είχα αγοράσει όταν παντρευτήκαμε. Και το φέραμε εδώ πέρα. Ένα κάδρο έχουμε βάλει με δύο απλίκες και αυτές από το IKEA. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια σιρταριέρα. Αυτή πρέπει να βγει από εδώ. Για πρόχειρα έχει μπει. Πάμε να σας τη δείξω. Επάνω τι έχω. Ένα βάζω με λουλούδια, ένα τσικούτι ξύλινο και ένα καθρέφτη. Εδώ πέρα αυτό είναι από το IKEA, είναι ένα σκαμπό το οποίο το έχω βάψει λευκό και το έχω δίπλα μου για να κουμπάω πράγματα. Εδώ πέρα είναι το κομωδίνο που είναι σετ με το κρεβάτι, γιατί κάτω έχω αφήσει ένα κομωδίνο όπως έχετε δει με μια σιρταριέρα, εδώ έχω φέρει το άλλο. Και εδώ πέρα είναι μια πολύ ωραία ντουλάπα. Αυτή βέβαια μην νομίζετε ότι είναι κάτι πολύ γερό, αλλά είναι πολύ φινετσάτο. Και ήταν πολύ φτηνή και αυτή από το IKEA. Πάρα πολύ φτηνή. Και χωράει πάρα πολλά πράγματα. Και εδώ πέρα είναι μια καρέκλα και αυτή την έχουμε βρει στο δρόμο και την έχω βάψει. Με ένα κυροπήγιο. Τώρα, άμα το καθαρίσω, θα φανεί ακόμα πιο ωραίο. Σας το δείχνω έτσι. Σας το δείχνω ένα γρήγορο. Και πάμε λοιπόν στο παιδικό.
Λοιπόν, το παιδικό δωμάτιο είναι αυτό που θα φτιαχτεί. Βέβαια, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να κατέβουμε, να το δείτε. Ακούτε τα σκαλιά. Αυτό το παιδικό δωμάτιο το είχα φτιάξει σχεδόν μόνη μου, το είχα βάψει όλο. Και αυτό ήταν ραμποτέ, όπως το βλέπετε, σε καφέ χρώμα. Το έβαψα όλο μόνη μου τότε που ήταν να μπούμε μέσα στο σπίτι για τα κορίτσια. Και έβαλα αυτά εδώ τα αυτοκόλλητα που τα είχα βρει από το Practiker. Ήθελα να το κάνω σαν βυθούλη, έτσι τις είχα πει τις μικρής μου, γιατί κοιμόταν η Τζορτζινούλα μου εδώ. Και είχα βρει και αυτό εδώ πέρα το φωτιστικό που είναι με ψαράκι από το IKEA, αυτό το είχα βρει και το είχα βάλει. Και της είχα πάρει και αυτό εδώ το κταποδάκι, ώστε να έχει βυθούλη. Και από εδώ πέρα και κοιμόταν εδώ. Νομίζω εντάξει ότι είναι ωραίο, δεν το συζητώ. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει τώρα να κάνουμε μια αλλαγή, θα σας πω ποια είναι. Λοιπόν, αυτά είναι εδώ πέρα τα σκαλάκια. Βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και έχουν μεγάλες φθορές. Θα σας πω τώρα τι έχει γίνει με το δωμάτιο αυτό. Εδώ μια σερταριέρα, ένα ξύλινο σπιτάκι. Τότε περνάγαμε εδώ πέρα τα Χριστούγεννα και αυτό το σπιτάκι ήταν δώρο του Αγίου Βασίλη. Και οπότε έμεινε και εδώ. Και εδώ πέρα είναι το κρεβάτι της άλλης μου, της κόρης. Αυτά τα είχα φτιάξει εγώ. Τους είχα βάλει, τους τα είχα ζωγραφίσει εγώ λουλουδάκια. Τους είχα βάλει εδώ τον ήλιο και δύο συννεφάκια και τη Μαργαρίτα. Είχα κάνει από εδώ ένα κήπο και από την άλλη ένα βυθούλι, έτσι το είχα φτιάξει. Μα αυτές τις κουρτίνες έχω ίδιες παπλωματοθήκες που τις έβαζα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό το χαλί το οποίο είναι από το IKEA, τι να πω τώρα για αυτό το χαλί, 9 ευρώ τότε το είχα πάρει πριν από 12-13 χρόνια. Αυτό το πλένω όλη μέρα, ειδικά το καλοκαίρι γιατί μπαινοβγαίνουν τα κορίτσια μέσα έξω, δεν έχει πάθει τίποτα. Και εδώ πέρα μια ντουλάπα. Και έχουμε αφήσει κάποια παιχνίδια πάνω που δεν θέλουν να τα αποχωριστούμε τίποτα. Έχουμε και σε άλλους χώρους παιχνίδια, δεν τα έχουμε πετάξει τα παιχνίδια μας. Τα αγαπάνε, φωνάζουν, δεν θέλουν. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα. Τώρα, με τις πολλές βροχές πέρυσι ήταν, που θυμάστε και πρόπερσι ήταν πολλές βροχές μετά τις φωτιές, εδώ πέρα έχει πάθει ζημιά η ορόφη με κατά συνέπεια να πέφτουν εδώ πάνω νερά. Οπότε έχει χαλάσει και αυτή εδώ πέρα η ραφιέρα. Εδώ πέρα που βλέπετε αυτή την πορτούλα. Μη σας την ανοίξω τώρα, θα σας την ανοίξω λίγο. Είναι ένα μικρό μπανάκι, το οποίο το είχαν φτιάξει οι πρώτοι διοκτήτες. Και το οποίο το έφτιαξα και αυτό, έβαλα ψαράκια μέσα, καπάκια, το βλέπετε. Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το σκεπτικό. Ότι πρέπει να φύγει το μπανάκι από εδώ που είναι. Να φύγει, να μην υπάρχει. Να φύγει για τόσο εδώ πέρα ο τείχος που είναι ξύλινος. Εγώ θέλω να φύγουν και όλα αυτά εδώ πέρα τα ξύλινα ώστε να μπει γυψοσανίδα ή να τουβλωθεί, δεν ξέρω πώς θα γίνει τώρα. Και να φύγει και αυτή εδώ πέρα η πόρτα, γιατί η πόρτα αυτή με τα νερά έχει χαλάσει και μπαίνουν διάφορα ζουζουνάκια μέσα. Εδώ το έχω κλείσει εδώ, αλλά εντάξει. Υπάρχει μια δουλειά να γίνει, βέβαια θα χαλάσει όλο αυτό, θα γίνει κάπως αλλιώς. Θα φύγουν εδώ πέρα και το καγκελάκι και θα φύγει και τα σκαλάκια τα οποία θα έχουν φθαρεί γιατί πήρε νερό το σπίτι από πάνω. Και έγινε ζημιά. Αυτή λοιπόν θα είναι η δουλειά που θα κάνουμε. Δεν θα την κάνουμε. Θα μας βοηθήσει. Ούτε θα μας βοηθήσει. Θα την κάνει ένα παιδί το οποίο το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια και έρχεται κάθε 2 χρόνια 3 έρχεται από την Αλβανία. Και είναι σαν μέλος της οικογένειάς μας. Τον αγαπάμε πολύ. Μας αγαπάει. Και νομίζω ότι μόνο αυτό ξέρει και κάνει τέτοια πράγματα. Να βγάλει από εδώ τα ξύλα, να βάλει άλλα. Δεν θα βρεις και Έλληνες για να το κάνουν αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτός ειδικεύεται και τις πέτρες τις περισσότερες έξω αυτός μας έχει βάλει, εντάξει. Είναι μερικά παιδιά τα οποία είναι καλή μάστορη, δηλαδή δεν έχω λόγια και τίμη και εργατική και τον εμπιστευόμαστε και αυτός αναλάβει. Αυτό λοιπόν το σπίτι, βλέπετε και το δωμάτιό μου, ξανά. Εντάξει, ένα απλό εξοχικό είναι, δεν είναι κάτι, αλλά όμως έχει πολύ θετική άβρα, δηλαδή εγώ αυτό το λέω και το ξαναλέω. Πάντα ήμουνα χαρούμενη σε αυτό το σπίτι, ακόμα και στεναχωρημένη να ερχόμουνα. Σκεφτείτε ότι ήρθα μετά το πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας μου, το οποίο δεν το έχω αναφέρει ακόμα και κάποια στιγμή θα το πούμε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι γιάνει τις πληγές μου, αυτό εγώ θεωρώ. Τα αγαπάω πάρα πολύ. Εδώ θα είμαι και από την επόμενη εβδομάδα, από εδώ θα κάνω όλα μου τα βλογκάκια, οπότε θα το μάθετε και αυτό πως το άλλο το σπίτι μου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας άρεσε, αλλά είναι αγαπημένος μου χώρος, θέλω και αυτό να το ξέρετε, να το έχετε, να ξέρετε πού κάθομαι τα καλοκαίρια μου.
Πάμε να δούμε λίγο έξω το κήπο πώς είναι, να σας δείξω. Εντάξει, είναι βέβαια σε καλύτερη φάση από τότε, από την άλλη φορά. Πάμε να δούμε πώς είναι. Εδώ πέρα θα βλέπετε, τώρα αυτό βέβαια έχει και δουλειά, βλέπετε εδώ πέρα το πηγάδι, αυτό θέλει να βαφτεί. Αυτό θα κάνω κάθε καλοκαίρι. Εντάξει, ο κήπος είναι ωραίος. Θέλει λίγο σκούπισμα, δεν είναι βέβαια το χάλι το άλλο. Αλλά άμα έχει πάρα πολλά δέντρα, τι άλλο να γίνει ρε παιδιά, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Ή δεν θα πρέπει να έχεις δέντρα τίποτα, ή θα πρέπει να έχεις και να παιδεύεσαι. Έτσι εγώ το βλέπω. Πάμε και λίγο πίσω να σας δείξω. Εδώ πέρα έχουν αρχίσει τώρα και ανθίζουν οι υβίσκοι. Από τα αγαπημένα μου λουλούδια είναι οι υβίσκοι. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Οι υβίσκοι πάρα πολύ. Ακούτε τώρα που πετάω. Βλέπετε τι γίνεται, φίλα. Τέλος πάντων. Και εδώ πέρα είναι πίσω. Εδώ πια είναι το αγαπημένο μας κομμάτι. Καθόμαστε εδώ τα πρωινά. Πολύ μ' άρεσε, πάρα πολύ τα αγαπάω. Εδώ πέρα τώρα βάζουμε ένα στρωματάκι και βάζω μαξιλάρια πάνω και είναι σαν καναπεδάκι και γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Φαναράκια. Εδώ είναι η ψυσταριά μας που πρέπει και αυτή να τη φτιάξουμε. Εδώ πέρα τώρα τι θέλω. Αυτό εδώ πέρα θέλω το φυτό να βγει και να βάλω ένα άλλο γιατί έχει χαλάσει. Και θέλω να βγάλω τη λόγια, γιατί το θεωρώ και λίγο επικίνδυνο για τα παιδιά. Εδώ πέρα λοιπόν, οπότε θα βάλω κανένα πευκάκι πάλι, αν και εμένα ο άντρας μου δεν τα πολύ θέλει και τα πευκάκια. Αλλά εμένα μου αρέσουνε. Και εδώ είναι το υπόλοιπο σπίτι. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Σας έδειξα μέσα πώς είναι το σπίτι, περίπου. Βέβαια αυτό θα το καθαρίσουμε μαζί διεξοδικά, δεν θα τα αφήσουμε έτσι όπως είναι. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα και σας είπα ότι θα το δείτε κι εσείς ότι έχει μια θετική άβρα αυτό το σπίτι και θα δείτε, θα το μεταφέρω αυτή την άβρα, θα τη μεταφέρω και σε εσάς. Λοιπόν, αν σας άρεσε κάντε ένα like και αν σας αρέσει ακόμα πιο πολύ κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλιά πολλά πολλά, θα τα